και τι έχουν αυτοί εκεί στην Ελλάδα, σχεδόν τίποτα. Και αυτό το τίποτα να αλλάζουν την πατρίδα τους. Η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. Ό,τι και να κάνουμε, η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. 20 χρόνια έζησα εδώ και στην Ελλάδα ήμουν μόνο 10 μέρες. Βέβαια, η Γεωργία είναι η πατρίδα μου. Οι πόντοι στα ξένα πορτά ζούμε με την ελπίδα για να έχουμε και ένωση με την γλυκή πατρίδα. Ο πάπος μου με είπε, Νίκο, πριν να πας στην Ελλάδα και βλέπεις την Αθήνα και βλέπεις το Παρθενόν και βλέπεις τα Θερμοπύλες και βλέπεις το Μαραθώνιο, σε παρακαλώ να πας και βλέπεις τη Σημαία Παναγία και τη Σάντα και ύστερα θα έχεις δικαίωμα να πας παρακάτω και βλέπεις και εκείνα τα θαυμάσια πράγματα του κόσμου. Το μέτρο οι παλίδες έλεγαν της εκκλησίας που επέναν. Εκείνη η μέρα λέει να είναι και εμείς να στο ξοραπαδάκα να φύγουμε πάμε στην Ελλάδα. Ο δρόμος να είναι και πάμε. Αέσπα παέντονε και πάνε στην Ελλάδα. Τ' ελληνικόν την σημαία ψηλά εμείς κρατούμε. Να με βυσακόντυρ. Πρέπει τε φτωχά τα αδέλφια μας πάντα να βοηθούμε. Έλληνες, Πόντι, Κυπριώτ, όλοι οι αδέλφια είμες. Για να ζούμε ελεύθερα πρέπει να ενταμούμε. Πόντο να πάνε στο χάρτη να άλλο δεν είναι. Χάσανε τον πόντο. Κι άλλο. Χαρούμενα. Χαρούμενα δεν μπορώ να κάνω. Μόνο με πορά λαϊκά λυπημένα από την παιδεία. Стало тесно, Оля Пиранек, неужели я лавы нам попорки врать на перни, то лагому не пикапес? А то сон не на мяна мату.
Στην αρχή, παρελθόν, όταν δεν ήξεραμε τίποτα για την Ελλάδα, αυτό ήταν μόνο κάπως ένα παραμύθι με τους αρχαίους Έλληνας και πάντα, βέβαια πάντα, όλες εμείς ήθελαμε να την δούμε, γι' αυτό πως δεν ήξεραμε τίποτα για την Ελλάδα. Μετά πήγαμε εκεί, είδα την Ελλάδα και ναι, μ' άρεσε. Εγώ δεν εκεί αισθανόμουν σαν είμαι ξένη. Είχα το αίσθημα σαν αυτό ήταν κάπως, σαν κάπως το έβλεπα κάποτε, σαν ήμουν εκεί κάποτε. Ναι, αλλά μόνο ότι σε αυτό εδώ πέρασε, εδώ είμαι 20 χρόνια, 20 χρόνια έζησα εδώ και στην Ελλάδα ήμουν μόνο 10 μέρες. Βέβαια, η Γεωργία είναι παιδί μου. Ну, родные мои уже, две сестры уже в Греции, одна 79-го года, другая сестра выехала в 89-м году. Родственники тоже, в основном все выехали, еще до того, как здесь произошел вот этот вот конфликт. Ну, у меня тоже планы такие, уехать в Грецию в настоящее время. Все придется начинать заново. Но не впервые нам приходится, по-моему, начинать заново. Я думаю, что... И папуля сегодня. Πέραν τα παιδιά του, έφυγαν εδώ. Α, τώρα έρθαν τη μέτερον, όπως λέμε, η γραμμή. Ο πάπα πέθανε εδώ, πέφτουν εδώ. Αλλά, τώρα τη μόνη γραμμή για τη μέτερον η γραμμή. Όλο να παίρνουμε τα παιδιά μου και πάνε εκεί όπου γεννήθηκαν τη μέτερον οι παππούδες. Ну, отец мой закончил греческую школу, по профессии он педагог греческого языка и литературы. Закончил он в 37-м году. И где-то в это же время были закрыты греческие школы. Это тоже было нелегкое время в истории. Вот. В 49-м году мы попали в Казахстан. Вот, где я и родился. Усноби, от рассказа не тошно вам. Пар мне мысли прогнал от ума, из тумана холодного прошлого окунаюсь в горячий туман. Шагают по планете, всех труднее впереди идущим, пролагая путь они в ответе перед прошлым, настоящим и грядущим. В 63-м году вернулись. Отец мой стал по профессии строителем. И жалко, конечно, ему видеть своими глазами то, что он строил, сейчас все это рушится. Мать моя тоже всю жизнь трудилась. И то, что было все это приобретено на сегодняшний день, и то, что они могли сделать для своих детей, они сделали. Сам я закончил Московский кооперативный институт по специальности экономист. Вот.
работал в Абхазии, занимался в основном учетом. С людьми, которыми я работал, это были прекрасные люди, независимо от национальности. Прекрасно. Мы мирно жили. Да и вообще народ, населяющий эту землю, это дружелюбный народ. Хлебосольный народ, который по ним знает, что такое дружба, знает, что такое любовь. Всегда готов помочь друг другу в тяжелую минуту. И в радости быть вместе. Вот так мы и жили. Я глубоко всегда преклоняюсь перед теми людьми, которые подняли наш народ с Турции. Сказали, что верите нам, идите за нами. И они с Турции ушли и добрались до нашего Цалки, до нашей Цалки. Невзгоды были, может быть, по пути многие умерли, может быть, там разбойники их грабили, что, но они дошли. Может быть, 100 человек вышли, но дошли 50 человек, но дошли. Здесь выкопали землянки, в этих землянках начали жить и выжили так, что вот эту, как вы видели, кругом горы камни, чуть ли не в райский уголок превратили. Надя. Thank you.
Ήταν χρόνια το οποίο ήταν τα δρόμους όλα κλειστά. Ως πρώτον, ένοιξαν τα δρόμους στα 22 της χρονίας. Μετά κλείστανε. Ένοιξαν τα δρόμους στα 39 της χρονίας. Μετά έκλεισαν τα. Μετά ένοιξαν τα δρόμους στα 60 της χρονίας. Α, τώρα που οι Έλληνοι περισσότεροι από το Καζακστάν, από το Σουχούμι, από την Απαζία, ήταν από τα Ιωλία μέσα στην πόλη, γύρω τα χωριά. Ήταν οι Έλληνοι εκείνη τα χρόνια που είχαν τέτοιο και έφυγανε. Όχι και χτύπανε ανάτσι, αλλά θελεντέως. Πόρεσαν και έφυγαν.
Το πόντο να πάνε στο χάρτη να άλλο δεν είναι. Χάσανε τον πόντο και ένα άλλο. Βέβαια, η Γεωργία είναι παιδί μου. Η πατρίδα μου είναι Ελλάδα. Ό,τι και να κάνουμε, η πατρίδα μου είναι Ελλάδα. Όλοι τρέχουμε εκεί στη μονόχρωμη αυλή με ένα χρώμα στολισμένη τρέχουμε λαχανισμένη.